Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα γινόμουν τραγουδιστής, καλλιτέχνης. Η δουλειά μου ήταν να κάνω μια άλλη δουλειά, όπως το χωριό μου, στα Νόια. Και επειδή είναι ορεινό μέρος, είναι όλοι χτινοτρόφοι. Λοιπόν, προορισμός μου και εμένα ήταν αυτός. Φλεβάρι 1980. Ο Ψαρονίκος από τα Νόγια φεύγει, αφήνοντας πίσω μια πολιτιστική πρίκα, μια αγωνιστική κληρονομιά. Τραγούδια από τα δύσκολα χρόνια της Χούντας. Τραγούδια ελπίδας για την αλλαγή. Στις 8 Φλεβάρι του 80, ολάκερη η Ελλάδα αποχαιρετά τον αγωνιστή Λιράρη τραγουδώντας.
Νίκος Ξυλούρης, 2 χρόνια μετά. Στα 1936, στα Νόγια Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, γεννιότανε το 4ο παιδί που τύχαινε να είναι το 1ο αγόρι της οικογένειας. Νίκος Ξυλούρης. Δύσκολα τα παιδικά χρόνια. Χρόνια πικρού μεροκάματου, όπως άλλωστε όλων των παιδιών τούτης της χώρας. Από τα 12 χρόνια του έμαθε τη λύρα και στα 15 άρχισε να παίζει σε γάμους και πανηγύρια στα χωριά. Το 55 κατέβηκε στο Ηράκλειο και το 67 τραγουδάει για πρώτη φορά σε κέντρο, στον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο. Το 1969 κατεβαίνει στην Αθήνα, τραγουδάει στο Κονάκι και γυρίζει το χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου. Από τότε το άστρο του Νίκου Ξυλούρη μεσουρανεί. Είχα την τύχη να είμαι η πρώτη τραγουδίστρια που δούλεψα μαζί με τον Νίκο, τον Ξυλούρη, στο ξεκίνημά του. Και λέω την τύχη γιατί μετά την εξέλιξη του Νίκου είδαμε ότι αποτέλεσε ένα σπουδαίο κεφάλαιο στο χώρο του τραγουδιού. Τον Νίκο το συνάντησα το 1970, όταν κάναμε με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο πρόβες για το χρονικό, σε στίχους του Μύρη. Και τότε, μέχρι τότε, είχε κάνει μόνο ένα μεγάλο δίσκο με δημοτικά τραγούδια της Κρήτης, με τον τίτλο «Ψαρονίκος», όπου είχε μέσα και την περίφημη Ανιφαντού, και ένα μικρό δίσκο 45 στροφών, που είχε από τη μια μεριά το Διγενή και από την άλλη ένα κομμάτι από τον Ερωτόκριτο και είχε κάνει την επιμέλεια ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος. Μετά από αυτό το δίσκο, ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος είχε όνειρο να δουλέψει με τον Νίκο και πραγματικά πήγαμε και τον βρήκαμε στην Κρήτη, όπου τραγουδούσε σε ένα στέκι κριτικό στην Όαση και του ζητήσαμε να δουλέψει σε αυτό το δίσκο. Ο Νίκος παραξενεύτηκε στην αρχή, αλλά δέχτηκε και θυμάμαι το παραξένεμά του που συνεχιζόταν και στις πρόβες όταν έβρισκε κάποια δυσκολία ή ότι, όταν κάτι δεν καταλάβαινε και πάντα είχε την αμφιβολία αν θα μπορέσει να το πει σωστά. Ο δίσκος έγινε το φθινόπωρο του 70 και κυκλοφόρησε και αποτέλεσε και ένα σταθμό στην ελληνική μουσική γιατί ήταν ένας δίσκος πολύ σημαντικός για εκείνη την εποχή, την εποχή της δικτατορίας που παρόλο που δεν είχε προβολή από τα μέσα της ενημέρωσης σε κάθε σπίτι μπήκε και ακούστηκε και αγαπήθηκε. Εδώ, σε τούτο το διαμέρισμα στο Γαλάτσι, με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά έζησε ο Ξυλούρης άνθρωπος. Συντροφιά με τις κριτικές γωνιές, τις φωτογραφίες του, την πρώτη του λύρα και τη φωτογραφία του μεγάλου συμπατριώτη, του Ελευθέριου Βενιζέλου. Και εδώ ζει ακόμα ο Νίκος Ξυλούρης, ο καλλιτέχνης. Σε τούτο το μαγαζί, στη στοά της Πανεπιστημίου 39, με την Ιθαγένεια, το Στρατήτο Θαλασσινό, το Διόνυσε Καλοκαίρι μου, τον Τροπικό της Παρθένου, τη Συλλογή, το Μεγάλο μας Τσίρκο, την Ακολουθία, το Καπνισμένο Τσουκάλι, τις Παραστάσεις, τον Ερωτόκριτο, τα Ερωτικά, τα Αντιπολεμικά, το Διάλειμμα, τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, το Σάλπισμα, τα Ξυλουρέικα και τόσα άλλα. Τη φωνή για μένα,
τη φωνή για μένα. Πέτρα πως ήθελα τα μοζούμε, το μάτι μου εξεπέτα. Ωπα, το μάτι μου εξεπέτα. Πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει κανένας, έστω και δύο χρόνια μετά το θάνατο του Νίκου Ξυλούρη, για αυτή τη φωνή. Γιατί πραγματικά αυτή η φωνή στήχιωσε για 10 ολόκληρα χρόνια την ελληνική πραγματικότητα. Ευτυχώς που οι φωνές μένουν. Είναι πιο δύσκολο σε έναν άνθρωπο που στήριξε πάνω σε αυτή τη φωνή τους απλούς τους στίχους, όπως εγώ, να μιλήσει για αυτή την εντιμότητα, για αυτή την χάρη, για αυτή την αγγελική, αν θέλετε, κανένας παρθενικότητα που έδινε κάθε φορά στο λόγο ο Ξυλούρης, μια διάσταση πέρα από το συγκεκριμένο. Του έδινε ένα κούμπιμα στο μύθο, στο λόγο, έδινε μια μυθική διάσταση. Είχε την εντύπωση κανένας ότι μιλούσε, ξεκινώντας από τη φωνή του Εσχύλου, περνώντας από τον μελωδό, το ρωμανό, και φτάνοντας μέχρι τους Ντελάλιδες και τους Λυράριδες της Κρήτης. Είναι συνταρακτικό όταν δέθηκες με φιλία με έναν άνθρωπο τόσο απλό, τόσο οικείο, τόσο θα λέγε κανένας γεμάτο από την πείρα και ταυτοχρόνως τόσο παιδικό. Είχε μια αφέλεια ο Νίκος ο Ξυλούρης που σε αφόπλιζε και αυτή η αφέλεια περνούσε μέσα στη φωνή του. Ακουμπούσε πάνω στο μέσο Έλληνα, πάνω στο αυτί του και τον έπιθε από την πρώτη στιγμή. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις τραγουδιστών που είχε την εντύπωση ότι όταν για πρώτη φορά άκουγες ένα τραγούδι, ότι το ήξερες χρόνια. Είχε την εντύπωση ότι μαζί του τραγουδούσες, σε έσερνε στο χορό. Είναι αυτό που θα έλεγε κανένας, ανασκάλευε μέσα σου τον πυρήνα της κραυγής. Ήταν μια γνήσια φωνή ελληνικότητας και σε δύσκολες στιγμές, όπως ήταν η επταετία, πάνω στη φωνή του Ξυλούρη ακούμπησε ολόκληρη ελληνική νεολαία. Στα κρυσφύγετα, θα λέγε κανένας τότε, της πλάκας, που καθένας έφτανε εκεί κρυβόμενος, αλλά φανερά. Τελικά ήταν μια κρυφή συνωμοσία, αλλά μια δημόσια εκδήλωση. Και αυτό όλο ήταν κεντρικός, αν θέλετε, άξονας, η προσωπικότητα του Ξυλούρη.
πέρα από μένα, πέρα από τον Μαρκόπουλο, ο Ξυλούρης έδωσε μια εγγύηση στο έργο μας και παντρευτήκαμε μαζί, αν θέλετε, σε αυτή τη διάσταση του χρόνου, τόσο που η απώλειά του 2 χρόνια τώρα να μας έχει αφήσει πραγματικά άφωνος. Πιστεύω ότι το όνομά του δίκαια συνδέθηκε και με τους αγώνες της νεολαίας. Πιστεύω ότι δίκαια αγαπήθηκε ο Ξυλούρης και ακόμα πιο δίκαια θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές μας, γιατί είχε μια πολύ σπουδαία φωνή που κανένας άλλος από όσους τον μιμήθηκαν δεν μπόρεσε όχι μόνο να τον ξεπεράσει, ούτε να τον πλησιάσει. Με τον Νίκο τον Ξυλούρη γνωριστήκαμε το 1975 στο ξεκίνημά μου. Κάναμε πάρα πολλές συναυλίες μαζί, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Μέσα από αυτές τις συναυλίες και μέσα από αυτή τη συνεργασία μπόρεσα να γνωρίσω τον Νίκο όχι μόνο σαν καλλιτέχνη, αλλά και σαν άνθρωπο. Ήταν ήρεμος, γλυκός, γλυκομήλητος και πολύ απλός. Είχε προτερήματα που σπάνια συναντάει κανείς σήμερα στο χώρο της δουλειάς μας. Η προσφορά του Νίκου του Ξυλούρη στο ελληνικό τραγούδι ήταν και παραμένει πολύ μεγάλη. Δεν ήταν μόνο η ποιότητα της φωνής του, αλλά και ο ρόλος των τραγουδιών που τραγούδισε, την εποχή που τα τραγούδισε. Ήταν, η φωνή του ήταν η ίδια η φωνή της αντίστασης του ελληνικού λαού στα δύσκολα και σκληρά χρόνια της δικτατορίας. Πιστεύω ότι ο Νίκος Ξυλούρης θα μείνει στη μνήμη όλων των Ελλήνων σαν ο τραγουδιστής της Λευτεριάς. Μπαρμπαγιάννη μακρύ Γιάννη, δε μας τα γράψες καλά. Δες ο Έλληνας τι κάνει για να ανέβει πιο ψηλά. 4 πίνακες με τον τίτλο «Τετραλογία του Άσπρου» αφιέρωσε στον Νίκο Ξυλούρη ο μεγάλος σύγχρονος ζωγράφος Στάμος. Η σειρά αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο συμβολισμός της αγνότητας διαμέσου του χρώματος. Και έλα στη ζωή μας πίσω το στραβό να κάνεις ίσο. Γιατί όπως λέει ο Στάμος, ο Ξυλούρης γεννήθηκε και πέθανε και ανάμεσα είναι η ποίησή του. Η μουσική του είναι αγνή, ο άνθρωπος αγνός και η σχέση του με την κοινωνία και τους ανθρώπους ήταν και θα μείνει πάντα σύμβολο αγνότητας. Και ο Ιάπωνας δημοσιογράφος Μασάα Κιτάμουρα αφιερώνει ένα κομμάτι από το βιβλίο του που εκδόθηκε φέτος στον Νίκο Ξυλούρη. «Αυτά τα θαραλέα τραγούδια», σημειώνει ο συγγραφέας μέσα στη Χούντα, ήταν πιο συγκινητικά από τους παραδοσιακούς χορούς για τουρίστες ή την αρχαία τραγωδία που είχα δει στην Ακρόπολη. Αυτά δεν ήταν τίποτα άλλο εκτός από την κραυγή της ψυχής της Ελλάδας. Νοέμβρη 1973, μέρα Παρασκευή. Ανάμεσα στα παιδιά τα εξεγερμένα ενάντια στη χούντα νιάτα της πατρίδας μας, ο Νίκος δίνει την ελπίδα. Πότε θα κάμει ξαστεριά. Ο Νίκος, ο αγωνιστής, που στα κατοπινά χρόνια έλεγε «Δεν έκανα τίποτα. Θα έκανα κάτι αν έπαιρνα το τουφέκι μου και ανέβαινε στο βουνό». Κι όμως, το πήρε το τουφέκι. Ήταν το τραγούδι του και ανέβηκε στο βουνό. Ήταν το Πολυτεχνείο.
αυτό το κόσμο το καλό, το χίλιο παλωμένο. Βρε ράβε, ξύλωνε ράβε, ξύλωνε δουλειά, δουλειά, δουλειά να μη σου λείπει. Δουλειά, δουλειά, δουλειά να μη σου λείπει. Μιλάμε για μοιραίους ανθρώπους στην πολιτική, στο στρατό, στην οικονομία, ανθρώπους που έρχονται και κάνουν τομή στη ζωή μας και μας σημαδεύουν και τους θυμόμαστε. Τέτοιους ανθρώπους έχουμε και στην επιστήμη και στην τέχνη και φυσικά και στο τραγούδι. Τέτοιοι άνθρωποι μπορεί να πούμε μέχρι τώρα είναι 2-3 έτσι σημαδεμένοι, όπως είναι ο Μπιθικότσης που παίρνει το τραγούδι από το λαϊκό περιθώριο και το βάζει στο κέντρο της ζωής μας. Έχουμε τον Καζαντζίδη που παίρνει το ψέλισμα των προσφύγων μας και το κάνει κραυγή που ακούγεται απ' άκρης άκρης στην Ελλάδα. Και ξαφνικά από την Κρήτη μας έρχεται μια άλλη φωνή. Η φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Και βάζει τη φωνή της αγροτικής Ελλάδας μέσα στα αστικά κέντρα. Δηλαδή, από εκεί που έχουμε μια φωνή και μια έκφραση που ζει στο περιθώριο της Ελλάδας, όχι στο περιθώριο των πόλεων, και μπαίνει στο κέντρο της πόλης και συνδέει την αγροτική Ελλάδα με την αστική. Με το αίσθημα, με την έκφραση και με το αίτημα. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι μερικές φωνές που ενώνουν έναν τόπο. Τέτοια φωνή είναι ο Ξυλούρης, τόσο ενωτική. Τον εγνώρισα και το θαύμασα από την πρώτη στιγμή, πέρα από τη φωνή του. Ψηλός, ωραίος, μεσογειακός, στακάτος, ένας ήρωας της ζωής και του τραγουδιού. Με το μαύρο μαντίλι της Κρήτης στο κεφάλι και τον κόσμο από κάτω να κρέμεται από τα χείλη του, κυριολεκτικά και σε εποχές πολύ άσχημες. Χούντα. Με το Λίνο Κόκοτο έχουμε φτιάξει τα αντιπολεμικά και του προτείνουμε να τα τραγουδήσει. Ήταν δυνατόν
Ο Ξυλούρης να μην τα τραγουδήσει αμέσως. Μόλις άκουσε, πραγματικά άστραψαν τα μάτια του. Η αγάπη του για την ειρήνη. Αυτός ο αγωνιστής ήταν ένας άνθρωπος της ειρήνης και τραγούδησε αντιπολεμικά. Και τα έκανε επιτυχία. Και γέμισε την καρδιά μας με αυτό το αίτημα. Να σταματήσει το κακό στον κόσμο. Να γίνει ειρήνη. Και σε αυτό συνέβαλε πάλι ο Ξυλούρης. Τον ευχαριστούμε. Και τον θυμόμαστε. Για πάντα. Άντες αμάν αμάν, το ξηρό στεριανό νερό, αμάν αμάν νερό. Το ξηρό στεριανό νερό, λένε πως έχει αρδέλες. Λένε πως έχει αρδέλες. Άντες αμάν αμάν, μάτσινο το μαριολικό, αμάν μαριολικό. Μακίνω το μαριόλικο, βγάζω μορφές κοπέλες, βγάζω μορφές κοπέλες. Αμάν για πες μου ποιος σου τα πλέξε. Για πες μου ποιος σου τα πλέξε, τα φρυδιά σου γαϊδάνι, τα φρυδιά σου γαϊδάνι. Άμα να δώσω εγώ τα πλέχτηκα. Να τα πω με ομάδι, να τα πω με ομάδι. Θέλω να μιλήσω απλά για τον Νίκο τον Ξυλούρη. Δεν θέλω να βάλω μεγάλα επίθετα. Ο Νίκος ο Ξυλούρης ήταν ένας μεγάλος φίλος. Και προπαντός είναι αλήθεια πια. Και από την πρώτη στιγμή το ήξερα. Είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής. Όταν γνωριστήκαμε το 1962 και κάναμε την πρώτη επιμέλεια για τα ριζητικά, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόταν όλες αυτές οι δύο δεκαετίες μια τόσο συγκλονιστική στιγμή, όχι μόνο για τη μουσική μας, αλλά και για καινούργια πράγματα. Πραγματικά αυτή η στροφή προς το δημοτικό τραγούδι είχε και άλλα αποτελέσματα. Ο Νίκος τότε, αγνός, καθαρός, με αυτή την φοβερή φωνή που αντανακλούσε 500 χρόνια παράδοσης, βοηθούσε στο να βγάλουμε από τη μουσική μας όλες αυτές τις φρικτές επιστρώσεις που έφερνε η εμπορική κατάσταση που κουβαλούσαν τα υποπροδιόντα τόπια και ξένα. Με τον Νίκο τον Ξυλούρη είμαστε πολύ φίλοι.
σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Και πραγματικά νιώθω αφάνταστα πληγωμένος που το έργο μου πια το πιστεύω. Θα δυσκολευτεί πολύ να βρει την ουσιαστική έκφρασή του. Και αυτό γιατί απάνω στα γραφτά μου ήταν σαν καβαλάρης που έτρεχε σε μία πεδιάδα ήχων, μεθυστικών ήχων, από αυτούς τους σπάνιους ήχους που έχει η Μεσόγειος με τους μεγάλους πολιτισμούς της. Μια Μεσόγειος που έχει από τότε που δημιουργήθηκε το μεγάλο της όνειρο. Ισότητα, ελευθερία, ανεξαρτησία, αγάπη. Μαζί πολεμήσαμε το ξένο, τα ξένα υποπροϊόντα του ήχου. Ξέρετε, για να υποδουλωθεί μια χώρα, πρώτα υποδουλώνεται πολιτιστικά. Και η αμερικάνικη κουλτούρα δεν μπορούσε να φανταστεί ότι σε αυτό το ακροτήρι που λέει η Ελλάδα θα βρίσκεται το διάολό της. Αφού οι περισσότερες χώρες μέχρι σήμερα δεν έχουν πια δικό τους ήχο. Έχουν τον ήχο που η αμερικάνικη κουλτούρα εξέλεξε για αυτόν τον αιώνα να περάσει. Όπως καταλαβαίνετε, η πατρίδα μας η Κρήτη έδωσε την πρώτη ουσιαστική ρίζα. Η πατρίδα μας η Κρήτη με το τεράστιο και πλούσιο και ποικίλο ήχο και λόγο της. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους, τους πεισματάριδες που πίστευαν ότι εν αρχή δεν είναι ο λόγος, αλλά εν αρχή είναι ο ήχος. Και αυτό ο Νίκος στα τραγούδια μου καταλάβαινε. Ο Νίκος σαν άνθρωπος ήταν καμωμένος από αυτή την εκπληκτική φόρμα που δίδει καμιά φορά η φύση στους ανθρώπους. Τίμιος, έξυπνος, ειλικρινής και προπαντός ιδιοφυής. Θέλω να πω πολλά πράγματα για τον Νίκο. Ήταν μια μεγάλη μουσική επανάσταση. Και έπαιξε σημαντικότατο ρόλο. Σε αυτά τα έργα όπως είναι το Χρονικό, η Ιθαγένεια, ο Στράτης ο Θαλασσινός και ακόμη, εκτός από τα Ανεξάρτητα, η Ελεύθερη Πολιορκημένη. Στις συναυλίες που κάναμε, ξεχνιόμαστε. Ήταν μια δύσκολη εποχή, γεμάτη αγκάθια. Έτσι, η ελπίδα ήρθε σιγά-σιγά. Το 1972, το Μάιο, στο Sporting, έγινε το πρώτο συλλαλητήριο ενάντια στη Χούντα. Αργότερα, με χίλιες δύο κακουχίες, παλεύαμε με την απαγόρευση των τραγουδιών μου, με τα βάσανα που τραγούσε και ο ίδιος κάθε φορά που στις συναυλίες λέγαμε αυτά τα τραγούδια. Ήρθε και στο Πολυτεχνείο, σημαντικότατος, και έδωσε δύναμη σε όλους τους φοιτητάς μας. Εγώ τη νύχτα της Πέμπτης έπαιζα το Παπαντόπι στο πιάνο και τραγούδια στο πιάνο από το Χρονικό. Αυτός όλη την ημέρα τραγουδούσε το Προαύριο. Ξέρετε, ο Ξυλούρης δεν είναι μια κατασκευή σαν τους superstars που έχουν γεμίσει τον τόπο μας. Βγαίνει κατευθείαν από το λαό. Όπως και ο πραγματικός συνθέτης βγαίνει κατευθείαν από το λαό. Όπως και ο πραγματικός ποιητής και ο πραγματικός πολιτικός και ο πραγματικός ζωγράφος βγαίνουν κατευθείαν από το λαό. Έτσι πιστεύω ότι θα είναι πάντοτε ζωντανός πλάι μας. Έτοιμος να έρθει για πρόβα, έτοιμος να μιλήσουμε για σχέδια. Σχεδιάζαμε μια
πολύ μεγάλη περιοδία σε όλη την Ευρώπη. Κι εγώ ίδιος έγραφα εκείνο τον καιρό τον κριτικό κύκλο. Μάλιστα τα πρώτα κομμάτια τα ήξερε. Αργότερα γίνανε πολλά. Πολλοί θέλανε να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την ιστορία. Νομίζω πια ότι ο χρόνος έδειξε ότι απέτυχαν. Πρέπει να αγαπάμε αυτούς τους τραγουδιστές με αυτή την καθάρια και λιτή γραμμή. Αυτούς τους τραγουδιστές που είναι άγγελοι παλιών μαγικών ήχων. Μιας χώρας που είχε περισσότερες ελπίδες, μιας εποχής που είχε περισσότερες ελπίδες από την εποχή μας. Όταν πέθανε, άλλαξε και εμένα η ζωή μου. Αλλά πιστεύω ότι η σπορά με τους αγώνες των τραγουδιών και όλης της συντροφιάς μας αρχινούν λίγο-λίγο να καρποφορούν. Τι να πω για τον Νίκο. Όλες οι καμπάνες χτύπαν Σαββάτο, χτυπάνε Σαββάτο. Πώς να μιλήσω για σένα, Νίκο, π' αγαπούσες τη ζωή και η πατρίδα μας, η Κρήτη κλαίει για σένα, θρυνούν και όλα τα τραγούδια μου. Όλες οι καμπάνες χτύπαν Σαββάτο, χτυπάνε Σαββάτο. Λίγη ώρα αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη δεν είναι χρόνος για να κάνει κανείς ιστορία. Είναι για θύμηση. Για τη θύμηση κάποιου άξιου που έφυγε τόσο γρήγορα από κοντά μας και είχε τόσα να μας δώσει ακόμα. Thank you.
Ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε. Η λεβεντογένα Κρήτη όμως μένει ολόρθη και γεννάει λιράριδες. Δεν πάνε μερικές μέρες που σε ένα κέντρο της Αθήνας μαζευτήκαν όλοι τους, ήταν και ο Μαρκόπουλος και ο Γαργανουράκης, και κάνανε μια εκδήλωση για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Με την ευκαιρία αυτή τιμήθηκε και ο Ξυλούρης. Θεωρούμε λοιπόν σκόπιμο να σας μεταδώσουμε μερικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση αυτή, ύστερα από το αφιέρωμα που προηγήθηκε για τον Νίκο Ξυλούρη. Όπου το αυθεντικά ελληνικό, ξεκινώντας από τον κακοτράχαλο Ψιλωρίτη, μπαίνει στα σπίτια μας, μπαίνει ακόμα και στις καρδιές μας τόσο οικείο. Thank you.
το τραγούδι ετούτο είναι που θα πούμε δα, τα γρήμια και αγριμάκια μου, το αφιερώνομαι μόλι μας την αγάπη σε ένα φίλο, σε ένα συνάδελφο, σε ένα συνεργάτη που είναι ο μεγάλος απώντας της βραδιάς, ο αείμνηστος Νίκος Ξυλούρης. Θα δώσει το μεγάλο μάθημά της σε όλη την Ευρώπη.